Αίσθηση προκάλεσε για μία ακόμα φορά ο λόγος του Μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσοστόμου, ο οποίος στρογγυλεί τράπεζα που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Διεθνούς Συνεδρίου που διοργάνωσε το Ερευνητικό Ινστιτούτο για τη Μακροζωία και την Πρόληψη των Ασθενειών του Γύρατος στην Αθήνα, αναφέρθηκε στο πολύ συζητημένο θέμα της μεταμόσχευσης και της δωρεάς οργάνων. Η πραγματική ζωή δεν συνεπάγεται μια αποκλειστική και αυτοδιαχειριζόμενη κατάσταση, αλλά είναι μια ζωή ιερά, η οποία δεν ανήκει αποκλειστικά στον άνθρωπο, αλλά ανήκει σε όλους και πρώτιστα στο Θεό. Εξαιτίας αυτής της ιερότητος της ζωής του ανθρώπου, κανένας δεν μπορεί να αυτοδιαχειριστεί τη ζωή του κατά το δοκούν ή να επιδιώξει την αυτοκαταστροφή του. Είναι τα προβλήματα τα οποία αναφύονται με αφορμή το θέμα της ευθανασίας. Ούτε μπορεί να γίνει αποδεκτή οποιαδήποτε κίνηση ή κίνητρο πράξης της αυτοκτονίας ή της κάψης του σώματος. Και μάλιστα εν ονόματι οποιασδήποτε έννοιας ατομικού δικαιώματος ή ατομικής ελευθερίας. Υπάρχει ζωή όπου αυτή μοιράζεται. Για τη ζωή που δεν μοιράζεται είναι ζωή κλεμμένη. Ο άνθρωπος ανήκει σε όλους τους άλλους, τους εκτός του εαυτού του. Γι' αυτό και πρέπει να θυσιάζεται για αυτούς. Εδώ είναι η αξία της αυτοθυσίας. Και επίσης να προσφέρεται σωματικά, ακόμα και βιολογικά σε αυτούς. Εδώ είναι η διάκριση από την κατάσταση της αυτοκτονίας. Μέσα από κάθε διαδικασία δωρεάς, μεταμοσχευτικής των οργάνων, των υγρών και των στοιχείων του σώματός του. Το σώμα του έχει λόγο ύπαρξης όταν χρησιμοποιείται προκειμένου να δώσει και αυτό ζωή σε άλλους ανθρώπους. Άλλος καθίσταται σκολίκων, βρώμα και δυσοδεία. Η μεταμοσχευτική προσφορά των οργάνων και των υγρών αλλά και των άλλων στοιχείων του σώματος ενός ανθρώπου από έναν άνθρωπο σε έναν άλλον δεν είναι απλώς μία πράξη ηθικής επιταγής ή συμπεριφοράς, αλλά την χάνει καταρχήν έκφραση και αποτέλεσμα της ίδιας της ελευθερίας του ανθρώπου ως τρόπου αγαπητικής προσφοράς προς τον άλλον άνθρωπο. Επίσης, είναι μία κίνηση προς ζωή, όχι μόνο για μένα που προσφέρω, αλλά και σε αυτούς που προσφέρομαι. Αφού τίποτα δεν μας ανήκει, ούτε και το σώμα μας, αλλά και αυτό προσφέρεται είναι αζωήν έχωση και περισσόν έχωση.